εφούσκωσε να ήταν τόσο πολύ. Βάζω όπως είναι το σχήμα του αυγού προζύμι σε ένα δοχείο. Αν το τυρί μου είναι 1 κιλό, θα βάλω 2 αυγά. Αν είναι 2 κιλά, θα βάλω 3 αυγά. Αφού το λιώσω με τα αυγά, θα βάζω σμιδάλι ψηλό, όχι χοντρό, να γίνει ένας χυλός, πηχτός, όχι όπως το λουκουμά, πιο σφιχτός. Ναι. Εντάξει, και κλείω το σε ένα δοχείο, έτσι. Και αφήνεις το να ξεκουραστεί που λαλούν. Όχι. Βάλω το σε μια γωνιά και φουσκώνει. Γιατί δεν το βλέπεις τώρα, ήταν πολλά πιο λίγο. Ναι. Και φουσκώνει. Την άλλη ημέρα, αφού βάλω το τυρί στην κούπα μου, βάλω τη μαστίχα μου, λίγη κανελίτσα, ό,τι θέλω, θέλω σπάντα, ο καθένας ό,τι θέλει βάλει για μυρωδιά μέσα. Θα βάλω και μια μπρεσούλα αλάτι, γιατί το τυρί είναι αγάλατο. Ναι. Δεν το χρειάζεται το τυρί φυσικά, αλλά χρειάζεται το αυγό, το αλάτι, γι' αυτό. Και τώρα θα κάνουμε, έβαλα μέσα, είναι 1 κιλό, έβαλα μια μικρή χουφτίτσα σιμιδάλι, τίποτε άλλο. Ναι. Το λοιπόν και δεν είναι ρογγέλ. Τώρα θα το ανοίξω, θα βάλω το προζύμι μου. Φούσκωσε, έγινε πολύ, ναι, αλλά θα το βάλουμε γιατί είναι μικρή και ποσότητα να τελειώνουμε. Εσένα ποιος σου έμαθε να κάνεις φρόνες, κυρία Αντρούλη? Να σας πω, έβλεπα και λίγο τη μάνα μου, αλλά επειδή εμένα η μάνα μου πέθανε νωρίς, έχω μεγάλη ευγνωμοσύνη στις νοικοκυρές του χωριού μας, γιατί έχουμε καλές νοικοκυρές στο χωριό. Την νονά μου, δοκιμάζοντας, έμαθα. Ναι. Φτάνει να θέλεις. Και σε ίντα ηλικία να κάνεις την πρώτη σου φλαώνα? Εγώ παντρεύτηκα μικρή, έκανα πριν να παντρευτώ. Που θα λέγα, εγώ ήθελα πάντα η μάμα μου. Τώρα αφού σε έβαλα τα προσβή μου, έσπασα, είχα τα έτοιμα τα αυγά. Τώρα θα ζυμώσω. Πρώτα κάνουμε ένα σταυρό. Ευλογούμε τις ας πούμε, έτσι. Έτσι, για το καλό. Έτσι, από συνήθεια μας, έμαθαν οι μάνες μας. Τώρα θα δω αν θα πάρει άλλα, γιατί είπα σας, είναι λίγο το τυρί. Πρέπει να ζυμωθεί τώρα καλά. Το τυρί θέλει πολύ, δεν θα πάρει άλλα, διότι ήδη είχε 3 έτσι προζύμ αυγά στο προζύμ. Έβαλε 4-7, διότι 1 κιλό είναι το τυρί μας. Το τυρί για να φρατέψει, να φουσκώσει που λέμε καλά, να τραβήσει, θέλει καλό ζυμώμα. Να σας καθυστερώ, αλλά... Όχι! Έλα, Χριστέ. Αρχίσουμε με την τετράγωνη. Ποιο είναι το μυστικό της φλαούνας, για να μην ανοίξει, για να μην... Εξαρτάται από τη ζύμη που την κάνεις, δεν θέλει να είναι ούτε πολλά σφιχτή, αλλά ούτε και πολλά μαλακή. Αλλά να πετύχεις να μπει, να φουσκώσει το τυρί, να... Όπως λέμε, ζυμώσαμε το ψωμί, μάνα μου, είναι φουσκώσε σήμερα, άλλη ημέρα έτσι, θέλει... Την κατάλληλη του μπασιά. Ούτε που κάνουμε τις μπαλίτσες πρέπει να το τσιλούμε, ελαφριά έτσι. Βλέπεις γιατί, άμα έγκολλα πάνω στο χέρι σημαίνει
Εντάξει, τώρα να κάνουμε και τρίγωνη. Το καθένα τσιλούμε το διαφορετικά για να μην ανοίγω. Παλιά που βάλαμε στους φούρνους το ξύλο που τη μια πιάνναν οι γυναίκες να γεμώνουν να αρχίζουν να κάνουν τα βλαούνες και να βάλουν το φούρνο για να μην βαριμπούν να σπάσουν. Ναι. Αλλά όχι να σπάσουν, επλώθα. Γιατί το τυρί να μαυράσεις το βάζεις στο φούρνο πρώτα απλώθει και μετά σηκώνεται. Ναι. Να φουσκώσει έτσι πάνω. Αλλά στο φούρνο το ξύλο προσπαθούσα εσύ να τις κάνουν γλύωρα γλύωρα και να έχει πολύ βράστινο φούρνο στην αρχή που να μπει βλαούνα. Η βλαούνα θέλει πολύ βράστη, γι' αυτό με το που αρχίζουμε ο φούρνος ανάβει. Να βρει βράστη αμέσως. Σε ξυλόφουρνο εννοείς. Σε οτιδήποτε, και στούτο που κάνουμε σπίτι μας του καζού. Πρέπει να φουσκώσει. Να βρει αμέσως βράστη για να... Έτσι. Και εσπέση που καταλάβεις, έχει διαφορά η φλαούνα που γίνεται μέσα στο ξυλόφουρνο σε αντίθεση με εκείνη που... Βέβαια. Ποια είναι η διαφορά? Έχει άλλη μυρωδιά που το ξύλο. Και άλλη μυρωδιά που το ξύλο, το κάτσαρο. Δεν είναι όλα τα ξύλα που κάνουν. Ναι. Έχει και ξύλα ειδικά. Πάντα πρέπει να έχουμε ένα χαρτί στην τσέπη μας. Καθαρίζουμε τα χέρια μας να μην λερώνουμε με τις βραγούνες, με το ζυμάρι μας. Ού, έχω ακόμα μία. Δεν πειράζει. Γάμω. Ανοίξουμε άλλα. Άμα δεν κολλά το σισάμιν καλά, βρέχουμε το, βάλουμε το λίγο νερό για να μπορεί να κολλά πάνω στο φύλλο. Δεν μπήκε πολλά, ωραία. Δεν θέλει πολύ ζυμάρι. Το ζυμάρι της φλαούνας δεν παίρνει πολύ. Πρέπει πιο λίγο. Όπως το κάνεις, καταλάβεις αμέσως ποια είναι που κάνει για τρίγωνη και ποια τετράγωνη, ας πούμε. Όχι. Oh. Όπως θέλεις εσύ. Ποιο σχήμα σ' αρέσκει πάρα πολύ, εσύ ποιον προτιμά. Κοιτάξτε, έχει κόσμο που προτιμά γιατί αρέσκει του το φύλλο. Έχει άλλον που λέει τον τυρί που θέλω να φάω. Γι' αυτό κάνουμε και που τα δυο. Κάμνω τώρα να κάνω και ένα νέο σχέδιο. Θα σου κάνω άλλο ένα σχέδιο. Τριαντάφυλλο. Τριαντάφυλλο. Έτσι το λαλούσα στην παλιά. Ωε, είναι πολλά ωραία τούτη. Σε τούτο είναι το τριαντάφυλλο. Έτσι το λαλούσα. Κάποτε βάλαμε και αγούν μέσα στη μέση. Είναι πάρα πολλά ωραία τούτη. Πρώτη φορά το θωρώ. Στη μέση του φούρνου να τις βάλω. Ναι, ναι, αγαπητέ. Λαγίστον, το ξέρω να το κάνω. Έφκαλε ένα σταφυλάκι που ήταν μέσα. Τούτον το ζυμαράκι, όπως το κάναμε, παριστάνει τον Λάζαρο τον Μιζερωμένο. Που πρώτα τυλίαν τους μέσα στα σεντόνια και δεν άντους. Το ίδιο να κάνουμε τώρα με το ζυμαράκι. Το λοιπόν, τώρα θα κάνουμε τα ματάκια.
το στόμα. Ένα θέλω. Ένα. Είναι πολύ όμορφο.